φορά και έναν καιρό, σε μια μακρινή χώρα, ζούσε μια πολύ όμορφη κοπέλα, η Ιλιάνα, μαζί με τον πατέρα της σε ένα μικρό φτωχικό σπιτάκι. Ο πατέρας της Νικόλαος ήταν γεωργός και τον βοηθούσε και αυτή στις δουλειές. Είχε χάσει τη μητέρα της πριν χρόνια και είχε αναλάβει και το ρόλο της νοικοκυράς στο σπίτι. Δίπλα στο χωριό που ζούσαν υπήρχε ένα όμορφο παλάτι που ζούσε ο βασιλιάς σας προγένης, με τη γυναίκα του την Ερμιόνη και το γιο του τον Δημήτριο. Ο βασιλιάς ήταν καλόκαρδος όπως και ο γιος του, όμως η βασίλισσα ήταν κακιά και ραδιούργα. Μια μέρα κυκλοφόρησε στο χωριό η φήμη ότι ο βασιλιάς ψάχνει νύφη για το γιο του. Γι' αυτό θα διοργανώσει χορό για να μαζευτούν όλες οι όμορφες, μορφωμένες, πλούσιες και καλής καταγωγής κοπέλες, ώστε να διαλέξει μία ο Δημήτριος. Ένας γείτονας πήγε στον Νικόλαο και του είπε ότι πρέπει να στείλει την Ιλιάνα σε αυτό το χορό, γιατί είναι πολύ όμορφη και έχει πιθανότητες να τη διαλέξουν. Ο Νικόλαος σκεφτικός μίλησε στην κόρη του και της είπε ότι πρέπει να το δοκιμάσει για μια καλύτερη τύχη. Η κοπέλα ήταν διστακτική, όμως με τις μέρες μίλησε και με τις φίλες της και όλες τις συμβούλεψαν να πάει. Και μάλιστα όλες θα έραβαν ένα ωραίο φόρεμα για να το βάλει εκείνη τη βραδιά. Έφτασε η βραδιά που θα γινόταν ο χορός στο παλάτι. Η Ιλιάνα έγινε μια κούκλα μέσα στο ροζ φόρεμα που έραψαν οι φίλες της. Είχε μακριά κόκκινα μαλλιά και γαλάζια μάτια. Έλαμπε, δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητη. Πήγε με τα πόδια στο παλάτι, ενώ όλες οι κοπέλες είχαν φτάσει με άμαξες. Όταν μπήκε μέσα στη μεγάλη αίθουσα του χορού, όλοι γύρισαν να την κοιτάξουν με θαυμασμό και απορία. Ποια είναι αυτή η πανέμορφη κοπέλα? Ο Δημήτριος όλη τη βραδιά χόρευε και μιλούσε σε όλες τις κοπέλες, όμως μόλις αντίκρισε την Ιλιάνα, κατάλαβε ότι αυτή είναι η γυναίκα που έψαχνε σε όλη του τη ζωή. Η Ιλιάνα ντροπαλή κοκκίνησε σαν παντζάρι και έσκυψε το κεφάλι της. Άρχισαν να χορεύουν και ο Δημήτριος τη ρώτησε: «Πώς σε λένε, από πού είσαι, ποιος βασιλιάς είναι ο πατέρας?» Κοπέλα απάντησε: «Με λένε Ιλιάνα, μένω στο διπλανό χωριό και ο πατέρας μου είναι ένας απλός γεωργός». Ο νέος σάστης όμως αμέσως είπε: «Δεν με νοιάζει, εμένα μου αρέσεις και θέλω να γίνεις η γυναίκα μου. Έλα πάμε να σε γνωρίσω στους γονείς μου». Την έπιασε από το χέρι της, το οποίο έτρεμε, και την πήγε μπροστά στο βασιλιά και τη βασίλισσα. «Από εδώ είναι η Ιλιάνα, η μελλοντική γυναίκα μου», είπε με θαυμασμό ο Δημήτριος. Ο βασιλιάς χαμογέλασε. Η μητέρα του όμως, η Ερμιόνη, ξυνίστηκε και ήθελε να μάθει ποιοι είναι οι γονείς της κοπέλας. Αμέσως ο Δημήτριος τόνισε: «Δεν έχει αριστοκρατική καταγωγή. Ο πατέρας είναι ένας απλός γεωργός. Όμως εμένα δεν με νοιάζει». Ο βασιλιάς σας προγέννης συμφώνησε ότι η κοπέλα είναι καλοδεχούμενη και ανακοίνωσε το γάμο τους που θα γινόταν σε λίγους μήνες. Η Ερμιόνη γέλασε πονηρά και από μέσα της ετοίμαζε σχέδιο για να την εξολοθρεύσει. Την ίδια κιόλας νύχτα η κοπέλα έμεινε στο παλάτι σε διαφορετικό δωμάτιο από το Δημήτριο μέχρι να παντρευτούν. Την άλλη μέρα ένας υπηρέτης πήγε στο χωριό και ενημέρωσε τον πατέρα της Ιλιάνας για το χαρούμενο γεγονός. Ο Νικόλαος ένιωθε περήφανος αλλά και σκεφτικός για το πώς θα περνάει η Ιλιάνα στο παλάτι. Η κοπέλα όλη τη μέρα έκανε παρέα με τον Δημήτριο που τη ξενάγησε σε όλο το ανάκτορο. Της χάρισε λουλούδια από τον υπέροχο μεγάλο κήπο και της τραγούδισε ένα τραγούδι γιατί ένιωθε ερωτευμένος. Αργότερα πήγαν στη ράφτρα του παλατιού για να της ράψει μερικά φορέματα για να έχει στην τουλάπα της. Το βράδυ, λίγο πριν κοιμηθεί, η κοπέλα ζήτησε ένα γάλα. Η Ερμιόνη συνεννοήθηκε με τον υπηρέτη και έριξαν δηλητήριο μέσα στο γάλα. Όταν η κοπέλα πήγε να πιει το γάλα, κάτι της μύρισε και το ένστικτό της την έκανε να τα αφήσει στην άκρη. Την άλλη μέρα η Ερμιόνη έσκασε από το κακό της γιατί δεν ήπιε το γάλα. Άλλο βράδυ, πριν πάει να ξαπλώσει η Ιλιάνα, πήγε στο δωμάτιό της ο υπηρέτης και κρύφτηκε στην ντουλάπα. Σκόπευε να την πνίξει μέσα στον ύπνο της. Ευτυχώς όμως ήρθε ο Δημήτριος, την πήρε και έκαναν βραδινή βόλτα. Ο υπηρέτης νύσταξε και κοιμήθηκε μέσα στην ντουλάπα. Την άλλη μέρα πάλι η Ερμιόνη ήταν μέσα στα νεύρα. Ένα απόγευμα που η Ιλιάνα περπατούσε στην αυλή, ο υπηρέτης από ψηλά έριξε μια γλάστρα για να τη χτυπήσει στο κεφάλι. Όμως απέτυχε. Η γλάστρα έσκασε δίπλα της. Η κοπέλα φυσικά τρόμαξε, αλλά δεν κατάλαβε τίποτα. Η Ερμιόνη αποφάσισε να της μιλήσει η ίδια γιατί πλησίαζε ο καιρός του γάμου. Πήγε στο δωμάτιο της κοπέλας και της είπε: «Εγώ δεν πρόκειται να σε δεχτώ για νύφη μου. Δεν είσαι μια από εμάς. Έχεις ταπεινή καταγωγή. Θέλω να φύγεις από το παλάτι και να μην πεις τίποτα στο Δημήτριο». Η κοπέλα στεναχωρέθηκε, φοβήθηκε και έφυγε κρυφά από το παλάτι για να μην τη δει ο Δημήτριος. Ο νέος αργότερα μπήκε στο όμορφο δωμάτιό της με το ροζ κρεβάτι και τις ροζ κουρτίνες χαρούμενος και όταν διαπίστωσε ότι λείπει, φώναξε τον υπηρέτη: «Πού είναι η Ιλιάνα? Δεν τη βρίσκω πουθενά». Ο υπηρέτης από κακία είπε: «Έμαθα ότι γύρισε στον πατέρα της. Δεν άντεχε τη ζωή εδώ στο παλάτι». Ο Δημήτριος οργισμένος έτρεξε για το χωριό. Έφτασε στο σπίτι της και τη βρήκε να κλαίει στο τραπέζι. Την αγκάλιασε και τη ρώτησε τι συμβαίνει. «Δεν μπορώ να σου πω, φοβάμαι». Η κοπέλα: «Μη φοβάσαι, αγαπώ. Και ό,τι είναι μαζί θα το αντιμετωπίσουμε», απάντησε ο νέος. «Κοίτα, η μητέρα σου μου είπε να φύγω από το παλάτι, γιατί δεν θέλει να γίνει ο γάμος μας». Ο
Δημήτριος αποφασιστικά την έπιασε από το χέρι και πήγαν γρήγορα στο παλάτι. Φρίνκα την Ερμιόνη και το Βασιλόπουλο τη μάλωσε. Θα αποδεχτείς την Ηλιάνα, αλλιώς θα μάθει ο πατέρας τι έκανες και τότε σίγουρα θα σε διώξει. Δεν έχεις άλλη επιλογή. Η Ερμιόνη δεν μίλησε και κοίταξε κάτω γεμάτη ντροπή. Σε ένα μήνα έγινε ο γάμος και μαζεύτηκε κόσμος από όλη τη χώρα. Έγινε ένα μεγάλο γλέντι με χορό, τραγούδι, φαγητό και πολύ ποτό. Όλοι πέρασαν όμορφα και το ζευγάρι ευτυχισμένο δεχόταν ευχές και δώρα. Μετά από μερικούς μήνες η Ηλιάνα έμεινε έγκυος και η Ερμιόνη το μετάνιωσε. Ζήτησε συγγνώμη από την ύφη της και ήταν χαρούμενη για το εγγονάκι που θα αποκτούσε. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.